Είμαι από τις Τρύπες, μένω στην Αμερική. Είχε έρθει ο πατέρας μου φέτος εδώ πέρα για διακοπές με την κάθε ωραία έννοια. Περνούσε πολύ καλά, ήταν υγιής και σε καλά καθούμενα μένει από λίγο αναπνοή. Στο χωριό Τρυπών δεν υπήρχε στο γιατρείο μέσα μια μπουκάλα. Πηγαίνοντας για τη Βολισσό, σταματάει στην Παρπαριά, εκεί που έχει πολύ κόσμο και εκεί πέρα δεν υπήρχε. Υπήρχαν τρεις μπουκάλες και τρεις άδειες. Mm-hmm. Αναπαράδεκτο. Το καταγγέλλω αυτό για το επόμενο θύμα να λάβουν μέτρα, να δείτε τι θα κάνετε, γιατί αυτά ούτε στο Ουγκάντα γίνονται. Mm-hmm. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ξεκινήσατε εσείς από τις Τρύπες, πηγαίνοντας για Βολισσό για βοήθεια, σταματήσατε στην Παρπαριά, υπήρχε εκεί γιατρός. Καταρχήν, στις Τρύπες υπήρχε γιατρός. Στις Τρύπες δεν υπάρχει γιατρός. Mm-hmm. Αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ένα τσιρότο, μια. Να υπάρχει κάτι, δηλαδή να υπάρχει μια μπουκάλα για κάτι αναγκαίο. Εκείνη τη στιγμή γιατρός δεν υπήρξε. Μακάρι σε παραπίσω να μπορούν να φέρουν κάποιο. Αλλά στην Παρπαριά που έχει 600-700 άτομα, αναπαράδεκτο να μην υπάρχει κάποιος για μέσα στο γιατρείο να μην υπάρχουν 2-3-5 σχετικά που μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Και ένα από αυτά ήταν οξυγόνο. Τρεις φιάλες και τρεις άδειες. Στο αγροτικό γιατρείο της Παρπαριάς. Στο αγροτικό γιατρείο της Παρπαριάς. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Και να προσέχουν αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που μένουν εκεί πέρα, ποιο θα είναι το επόμενο, mm-hmm. επόμενο θύμα. Ποιος να φυλάει. Πού. Τώρα, η συνέχεια μετά από την Παρπαριά και μετά. Συνέχεια από την Παρπαριά πηγαίνοντας στην Πειραμά. Η μάνα μου του κρατούσε του πατέρα μου το χέρι. Στην Παρπαριά ακόμα είχε στήσεις, είχε σφιγμούς, καταλάβαινε, φεύγοντας από Παρπαριά για Πειραμά και έμεινε, κατάλησε. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά, όχι σε αυτό το βαθμό, ευτυχώς δηλαδή, αλλά υπάρχουν πολλά και διάφορα. Στην Παρπαριά υπήρχε γιατρός στο αγροτικό γιατρείο. Στην Παρπαριά δεν υπήρχε γιατρός, όχι. Mm-hmm. Και αυτό αναρωτιέμαι γιατί. Με 700 άτομα. Δεν υπήρχε γιατρός. Με 700-800 άτομα καλοκαίρι τέτοιες εποχές να μην υπάρχει γιατρός. Και αυτοί οι άνθρωποι που μίλησαν εκεί πέρα κάνουν παράπονα, έχουν πάει από εδώ, έχουν πάει από εκεί. Κανένα δεν ακούει, μαστάζουν. Είχαν πάρει κάπου 200 άτομα κάτω στο πυργί μια συμμορία και του επαναστάσανε εκεί πέρα, του κάνανε φασαρίες και του είχαν πει ότι θα. Και δώστε μας λίγο χρόνο και μέχρι σήμερα 2-3 γυναίκες από την Παρπαριά μου έχουν πει δεν έχουν κάνει τίποτα.